Αν και πατρίδα μας είναι ο κόσμος και σπίτι μας είναι η γη, ακούγοντας και διαβάζοντας για τις επιπτώσεις των κλιματικών αλλαγών, πιστεύουμε πως ο δικός μας τόπος, η Κοινουρία, είναι αλόβητος και παραμένει ανέγκυκτος από αυτές τις αλλαγές. Πέσανε τα σύννεφα όταν διαπιστώσαν πως οι επιπτώσεις των κλιματικών αλλαγών όχι απλά έχουν χτυπήσει, αλλά έχουν εδώ και καιρό διαβεί και την πόρτα μας. Αφορμή και ρέτσιμα για αυτήν την έρευνα, πήραμε ξεφυλίζοντας στα βιβλία της τοπικής ιστορίας στη βιβλιοθήκη του σχολείου μας. Περιδιαβαίνοντας στα χνάρια του χθες, στις γωνιές της τηλεογραφικής συλλογής του σχολείου μας. Παρατηρώντας αλλοπρόσωλες συμπεριφορές των φυτών και δέντρων του σχολείου μας. Θυμάμαι ότι φέρναμε με τα μουλάρια το σιτάρι και παίρναμε αλεύρι, δούλευε ο Μήμος και ήταν 100 μέτρα έξω από τη θάλασσα. Τώρα η θάλασσα έχει βγει περίπου 100 μέτρα έξω και έχει φάει το Μήλο και όλη την περιοχή από Μαντζουράνη μέχρι Χερονήσι. Είμαστε από τη θάλασσα 4-5 χιλιόμετρα μακριά. Οι ιωτρήσεις βγάζουν αρμυρό νερό. Παλιά ήταν γλυκό το νερό και καλλιεργούσαμε. Τώρα παρόλο που έχουμε καλούς τόπους, δεν μπορούμε να καλλιεργήσουμε γιατί έχει βγει αρμύρα επάνω και δεν βρέχει. Η αέναη κίνηση του ανθρώπου στην Κοινουρία από την νεολιθική εποχή είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον Μπάρνενα. Θηλυκό βουνό τον αποκαλούν οι κάτοικοι της περιοχής. Στα Ινδοευρωπαϊκά σημαίνει το λαμπρό βουνό που λάμπει από τον ήλιο ή τα χιόνια. Τα πρώτα χρόνια έρινε πάρα πολλά χιόνια. 1 μέτρο, 1,5 μέτρο. Και κράταγε μέχρι και τον Ιούλιο, όταν γελιός
επίναμε νερό από το χιόνι. Κατέβαζε το ποτάμι από το χιόνι. Τώρα το ξεχάσαμε το χιόνι. Πάει δουλειά του. Δεν έχουμε χιόνια. Τίποτα. Εδώ είμαστε 15 άτομα περίπου εδώ στο χωριό. Μένουμε συνέχεια εδώ. Το παλεύουμε. Αλλά από εδώ και πέρα δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Είμαστε στην Καστάνιτσα, είχαμε πολλές βρύσες με πολλά νερά. Σήμερα από ό,τι βλέπετε, ίσα που ρέει το νερό. Αν σταματήσουν τα νερά, έσβησε και η Καστάνιτσα. Εδώ αγαπήσαμε, εδώ παίρναμε νερό, εδώ κάναμε γλέντια τρικούβερτα, στις βρυσάδες δίπλα. Να πούμε το τραγούδι, στην βρύση, στην κρύο βρύση, που είναι το κρύο νερί. Μια βλαχοπούλα πήγαινε με το σταμνί στο χέρι. Γεφύρια, περάσματα μοχθού, ονείρων και ελπίδας. Οι ποταμοί Τάνος και Βρασιάτης αποτέλεσαν για τη γη της Θηρέας από τα αρχαία χρόνια δύναμη ζωής, ανάπτυξης και ευημερίας. Εδώ και λίγα χρόνια στις σκήτες τους ρέουν οι μνήμες, μα όχι και το νερό. Ο Βρασιάτης, αυτό το ποτάμι που βλέπουμε τώρα εδώ από το γεφυράκι, εγώ το θυμήθηκα στα παιδικά μου χρόνια, χτύπαγε το ποτάμι πάντα στην άλλη. Περνούσαν τα ζώα ακριβώς από πάνω εδώ, το γεφύρι, τέτοια εποχή, αλλά μέχρι την άνοιξη τα 22 δεν περνούσε άνθρωπος πέρα με τα πόδια. Απάνω στο γεφυράκι περνάγανε ανθρώποι και ζώα, τα πάντα εδώ απάνω. Τώρα έχει πολλά χρόνια που έχει στύψει, δεν περνάει τίποτα νερό. Σα. Λοιπόν, τα παλιά τα χρόνια σπέρναμε από το οργόναμα από το Σεπτέμβριο για να σπέρουμε. Τώρα έχει σταματήσει να βρέχει από την αυροχία και δεν σπέρνουμε. Έχουμε εγκαταλείψει τα χτήματα. Τώρα το Φλεβάρι που έβρεξε λίγο, έχουμε ξεκινήσει και φτιάξαμε λίγο τόπο εδώ πέρα για να φυτέψουμε λίγη πατάτα. Τίποτε άλλο δεν μπορούμε να κάνουμε περισσότερο. Εν τω μεταξύ μας αρέσει μας αυτό εδώ και το παραδοσιακό. Και το κρατάμε και για έθιμο περισσότερο. Παλιά τα χρόνια υπήρχαν έξω χορτάρια και βόσκανε τα πρόβατα και τα βγάναμε έξω. Τώρα δεν υπάρχουν, έχει ξεραθεί ο τόπος από την αυροχιά. Και ξαναβεζόμαστε να τα έχουμε μέσα, να τα ταΐζουμε ζωοτροφές, έτοιμα. Ούτε ξέρω κι εγώ που θα φτάσει αυτή η κατάσταση. Κι όσο έχουμε θα ταΐζουμε, όσο δεν έχουμε, τι θα κάνουμε, θα ειδούμε. Με τα χόρτα μεγαλώσαμε κι εμείς και τα παιδιά μας. Τι να κάνουμε, εδώ που είμαστε ψηλά εδώ πάνω, δεν είχαμε πολλά πράγματα. Και πατάτες βάναμε και μας παίρναμε. Τώρα από χόρτο δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Τα μανιτάρια όπως βγαίνανε πρώτα, τώρα δεν βγαίνουν, δεν υπάρχουν τώρα μανιτάρια. Δεν υπάρχουν και χόρτα όπως μαζεύαμε πρώτα.
Δεν υπάρχει τίποτα. Δεν συμφέρει να ασχολείσαι με τις ελιές. Ξερικές ειδικά δεν έχουν καθόλου απόδοση και έχουν μεγάλο πρόβλημα. Ούτε κατεβάζουν μυαλό στην ελιά, ούτε την κατεβάζουν. 10-15 κιλά ελιές έχει κατεβάσει. Γενάρη μήνα με το κοντομάνι που δουλεύουμε. Άμα υπάρχει αυτή η ενορία που υπάρχει, δεν είναι συμφέρει να ασχοληθεί καθόλου με αυτό το πράγμα. Έχουμε πολλά χρόνια που ασχολούμαστε, αλλά όπως πάει, πάει το κακό σε χειρότερο. Δεν αξίζει τον κόσμο. Ελιά, η ευλογημένη. Σύμβολο ειρήνης και φωτός, σύμβολο ζωής. Τις ελιές της Θηρέας τις ανέφερε ο περιηγητής Παυσανίας όταν πέρασε από την περιοχή μας το 155 μετά Χριστόν. Σήμερα, οι υπεραιωνόβιες ελιές που έθρεψαν γενιές και γενιές ξεριζώνονται και στη θέση τους φυτρώνουν φωτοβολταϊκά. Ο Πάρνας είναι ένα καταπληκτικό βουνό της Ανατολικής Πελοποννήσου. Το δυτικό του τμήμα πριν μερικά χρόνια έπαθε μεγάλη ζημιά. Λόγω της αυξημένης θερμοκρασίας των θερινών μηνών, οι πυρκαγιές είναι ανεξέλεγκτες και επεκτείνονται με ταχύτητα τους ρυθμούς με αποτέλεσμα να δημιουργούν πολλά προβλήματα σε δάση και κατοικημένες περιοχές. Ακόμα και το χειμώνα έχει παρατηρηθεί αύξηση των πυρκαγιών από τις αγροτικές καλλιέργειες εξαιτίας της μεγάλων κενών βροχόπτωσης. Οφείλουμε όλοι να είμαστε προσεκτικοί ώστε να προστατεύσουμε το περιβάλλον και να μην το επιβαρύνουμε καίγοντας τα όμορφα δάση μας. Και ξαφνικά στους κήπους μας οι αχλαδιές άνθησαν τον Δεκέμβρη και τα άνθη έδεσαν και έγιναν καρποί που μαράθηκαν όμως γρήγορα. Καρδιά του χειμώνα και τα φιλοβόλα δέντρα κρατάνε πεισματικά τις φιλοσκές τους. Μοιάζουν όλα με παραμύθι, αλλά στην ιστορία μας οι μάγισσες και οι δράκοι αποτελούν μια πραγματικότητα για το περιβάλλον και ένα κακό ιονό για το μέλλον μας. Χριστούγεννα και η ασπάλαιον θεάνθηση. Η Πασχαλιά, αντί για το Πάσχα, στολίστηκε τα Χριστούγεννα. Είμαι παλιός υλοτόμος. Τα έλατα παλιά είχαν ζωή. Σήμερα αρχίζουν και εξαιρέτονται. Αν ξαραθούν τα έλατα του Πάρνουνα, θα μας πλήξουν οι πλημμύρες μια φορά το χρόνο που γίνεται. Ποιος ελάτος, μωρέ παιδιά, ποιος ελάτος κρατάει νερό. Τόσο εγρόπιος του Μουστού όσο και διπλανή γειτονική, υγροτοπική και άλλα γειτονικά παραλίμνια οικοσυστήματα που είναι πάρα πολύ σημαντικά τόσο για την Πανίτα όσο και τη χλωρίδα της περιοχής δέχονται πολύ σοβαρή πίεση από τον άνθρωπο, είτε πρώτον από την επέμβαση του ανθρώπου κατευθείαν είτε έμεσα μέσω της κλιματικής αλλαγής που υφίσταται η περιοχή και όλος ο κόσμος γενικότερα.
Είμαστε στο Μουστό που αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους υγροτόπους της Ανατολικής Πελοποννήσου. Είμαστε μέσα Φλεβά και έχουμε ένα πολύ μικρό αριθμό ειδών και πληθυσμών πουλιών. Άλλες χρονιές είχαν μεγάλη αριθμή πληθυσμών και διαφορετικών ειδών. Η κλιματική αλλαγή έχει κάνει πολλά είδη πνών πλέον να μην μεταναστεύουν και έτσι βλέπουμε αυτή την εικόνα που έχουμε σήμερα. Πολλά είδη ψαριών έχουν χαθεί λόγω των κλιματικών αλλαγών. Ρίχνουμε ένα κάρο δίχτυα, όπως βλέπετε εδώ πέρα, και δεν κάνουμε τίποτα. Τι ψάρια, δεν υπάρχουν ψάρια ρε φίλε, υπάρχει φτώχεια μεγάλη, να μια κοτσομούρα και αυτή φαγωμένη. Λες και είχε τα πολλά ψάρια. Στην καρδιά, μπροστά στην απόγνωση, την θλίψη και τον πόνο αυτών των ανθρώπων. Νιώσαμε απογοήτευση και οργή για αυτή την καταστροφή και την ομορφιά που χάνεται. Προβληματιστήκαμε με την αδιαφορία των ισχυρών του πλανήτη μας και με τον αγαδερφισμό μας. Δεν είχαμε καταλάβει στην τραγική κατάσταση, αλλά τώρα γνωρίζουμε και έχουμε χρειάζει βαρύ απέναντι στο μέλλον μας, στην ομορφιά και στη ζωή. Να αγαπάς την ευθύνη. Να λες, εγώ μονάχος, έχω χρέος να σώσω τη γη. Αν δεν σωθεί, εγώ φταίω. Γεννήθηκα στο βλεφαρό του κεραυνού. Σβήνω κυλώντας στα νερά. Σβήνω κυλώντας στα νερά. Ανέβηκα στην κορυφή της συννεφιάς. Σαλταρώντας με τις τριχές του λιβανιού.